Εμείς αυτό που λέμε σαν φοιτητική σύλλογη είναι ότι δεν πρέπει να αποκλειστεί κανένας από το δικαίωμά του να έχει ένα πιάτο φαγητό. Εμείς λοιπόν τους καλούμε τώρα εδώ πέρα, έχουν γίνει και οι συζητήσεις με τους εργαζόμενους, έχουν ενημερωθεί. Σε καμία περίπτωση δεν θέτουμε απέναντί μας τους εργαζόμενους. Αυτό που όμως που γίνεται να αποκλείονται φοιτητές είναι ανεπίτρεπτο. Οπότε όσοι θέλουν να φάνε, σας καλούμε να μπούμε μέσα, να περιμένουμε προκειμένου να συντηστούμε κανονικά κτλ. Και να σπάσουμε αυτή την εντολή του εργολάβου στην πράξη. Μέλη φοιτητικών συλλόγων να διανέμουν το φαγητό στο οποίο τρώτε. Η εργολαβία έχει επιλέξει, δηλαδή έχει δώσει εντολή στους εργαζόμενους να μην μοιράζουν φαγητό. Επέλεξε δηλαδή να μην είναι μυστικοί οι φοιτητές, να μας στερήσουν ένα πάρα πολύ απλό δικαίωμα. Να τρώμε δωρεάν στο πανεπιστήμιο μας. Ουσιαστικά φαίνεται ότι το μόνο που νοιάζει την εργολαβία, αλλά και την Βρετανία και όλες τις κυβερνήσεις, είναι το πώς θα κόψουν χρήματα από τη χρηματοδότηση των σπουδών μας. Γιατί από όσο φαίνεται, το να τρώμε φαγητό είναι μόνο κόστος και δεν είναι δικαίωμα και ανάγκη μας. Τώρα ουσιαστικά εμείς δεν βάζουμε απέναντι τους εργαζόμενους, γιατί δεν είναι και δικιά τους απόφαση, αλλά οι φοιτητικοί σύλλογοι, οι φοιτητές, οι εργαζόμενοι όλοι μαζί, και γίνεται αυτή τη στιγμή και συνάντηση με τη διοίκηση, πρέπει να τους πιέσουμε να μείνει ανοιχτή η λέσχη, να συνεχίσει η διανομή του φαγητού από τους εργαζόμενους, χωρίς κανέναν έλεγχο κάρτας αίτησης, αλλά με μια απλή επίδειξη πάσης.